Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017. Κριός. Η δύναμή σας είναι στα ύψη και φυσικά προσπαθείτε να βρείτε λύσεις σε κάθε πρόβλημα, ακόμα και σε τρίτα πρόσωπα. Η μέρα κυλά με έντονους ρυθμούς και πλέον δεν έχετε χρόνο ούτε για εσάς. Δώστε προτεραιότητα και λίγο στην ξεκούραση για να μπορέσετε να αντέξετε και το φόρτο εργασίας. Πάνω στο κομμάτι αυτό, να ξέρετε ότι ο Άρης, ο κυβερνήτης σας στο Σκορπιό, μας κάνει λίγο ξύθιμο σήμερα, επομένως να προσέχετε. Ταύρος. Μια επαγγελματική επιτυχία σήμερα σας φτιάχνει το κέφι, αγαπητά μου ταυράκια, και εσείς με τη σειρά σας πάτε σε νέους επαγγελματικούς στόχους. Το καλό με σας είναι ότι μόλις ολοκληρώνετε κάτι, πάτε σε νέο στόχο με σκοπό φυσικά την επιτυχία. Από το απόγευμα, χαλάρωση δεν λείπει, μιας και το έχετε ανάγκη. Δώστε προτεραιότητα σήμερα στην οικογένεια. Δίδυμη. Ήρθε η ώρα να βάλετε τα πράγματα σε μία τάξη. Πετάξτε από πάνω σας κάθε τι τοξικό, μιας και η μέρα το απαιτεί. Αλλά και οι πλανήτες όμως το ευνοούν αυτό. Μη δίνετε σημασία σε λόγια τρίτων που προσπαθούν να σας χαλάσουν τη διάθεση. Ο δυναμισμός αλλά και το καθαρό μυαλό σας σας βγάζει από δύσκολες και περίεργες καταστάσεις. Και πάμε στον καρκίνο. Καρκινάκια μου, είστε από τους ευνοημένους σήμερα, μιας και πολλά προβλήματα πήραν το τέλο τους. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε ό,τι ευχαριστείτε την ψυχούλα σας. Δώστε όμως προτεραιότητα και στα επαγγελματικά θέματα και μόλις βρείτε τις λύσεις, χαρείτε παρέα με οικογένεια και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Προσοχή όμως σε μετακινήσεις και μικροατυχήματα. Και πάμε στο Λέον. Λιοντάρια μου, πλέον διανύεται μια πάρα πολύ ωραία φάση, μια και η νέα σας ζωή σας δίνει όθηση για καινούργια σχέδια. Το πρακτικό μυαλό σας αλλά και το οξύ σας πνεύμα σας βγάζει ασπροπρόσωπο στην αρένα της ζωής. Δώστε προτεραιότητα στα μικροέξοδα, μια και οι λύσεις έρχονται από την επόμενη εβδομάδα. Καλοί φίλοι σας στηρίζουν και σας δίνουν τα φώτα τους και εσείς απλά εκμεταλλευτείτε τα. Και πάμε στην Παρθένο. Ο ψυχικός σας κόσμος σήμερα ίσως λίγο να ταραχτεί, μιας και επομίζετε και τα βάρη τριτών προσώπων. Η ημέρα κυλά με γρήγορους ρυθμούς και εσείς αποσυντονίζεστε. Αυτό οφείλεται στην ανάδρομη πορεία του πλανήτη σας. Αχ, αυτός ο Ερμής, ανάδρομος στον τοξότη. Πάρτε μια ανάσα και ασχοληθείτε με αγαπημένα πρόσωπα και φίλους. Η λύση είναι κοντά σας. Και πάμε στο Ζυγό. Αγαπημένα μου φιλαράκια, σας έχει φάει η δουλειά. Θα βρείτε όμως λίγο χρόνο για τον εαυτό σας. Η σημερινή ημέρα είναι ιδανική για να το κάνετε. Όχι τίποτα, γιατί θα σας μαλώσω πρώτα και πρέπει να κοιτάξετε τα προσωπικά σας θέματα που αν δεν τα λύσετε αυτές τις μέρες μπορεί να επηρεάσουν τον επαγγελματικό σας κόσμο. Ζητήστε βοήθεια από κανένα φιλαράκι που ξέρετε μπορεί και σήμερα να σας βρει και τις λύσεις σας. Και πάμε στο Σκορπιό. Σκορπιοί μου, πρέπει να προσέξετε σήμερα οτιδήποτε έχει να κάνει με γραφειοκρατικά θέματα. Προσοχή στα ψηλά γράμματα προτού υπογράψετε. Νέες επαγγελματικές ευκαιρίες σας φτιάχνουν το κέφι και η μέρα κυλά με πολλή δουλειά. Ο ερωτισμός σας από την άλλη είναι που σας βγάζει από δύσκολες καταστάσεις. Το ξέρετε και οι ίδιοι ότι τα καλύτερα έρχονται από στιγμή σε στιγμή. Και πάμε στον τοξότη. Ο δυναμισμός αλλά και η λάμψη σας σας βρίσκει σε εορταστικό κλίμα. Αν και από εδώ και μπρος τα σχέδια σας ευοδεύονται, η ψυχική σας διάθεση είναι λίγο πεσμένη σήμερα. Αυτό οφείλεται στο έντονο στρες από το κοινωνικό σας περίγυρο. Η χαλάρωση όμως δεν λείπει, μιας και το τέρι σας κάνει τα πάντα σήμερα για να σας απογειώσει. Και πάμε στον εγώ καιρό. Αγαπητοί μου φίλοι, ήρθε ο καιρός που τόσο περιμένατε. Η σημερινή ημέρα σε γοργούς ρυθμούς και η ψυχολογία στα ύψη σας δίνει όθηση σε κάθε νέο σχέδιο. Επηρεάζονται θετικά οικογένεια, φίλοι, καριέρα και φυσικά ο έρωτας. Θεαματικά θα είναι τα αποτελέσματα σε λίγο καιρό αν κάνετε λίγο υπομονή. Χαλαρώστε παρέα με αγαπημένα πρόσωπα. Υδροχόος. Γλυκά μου υδροχοάκια, μια ημέρα πολύ δυναμική με σταθερό λόγο αλλά και το πνεύμα σας είναι λίγο καυστικό σήμερα και σας βγάζει από δύσκολη θέση στον επαγγελματικό τομέα. Οι πλανητικές όψεις είναι ευνοϊκές για εσάς, τόσο στο θέμα καριέρας όσο και στον ερωτικό τομέα. Ήρθε η στιγμή της ανταμοιβής σας και εσείς απλά χαρείτε την. Ψαράκια μου, σήμερα πρέπει να είστε λίγο προσεκτικοί προς αποφυγή λάθους μέσα στον επαγγελματικό τομέα. Τέτοιου είδους λαθάκια οφείλονται στον ερωτικό σας τομέα που σας επηρεάζει. Μη φτιάχνετε σενάρια στο μυαλό σας σήμερα γιατί μπορεί να είναι προϊόν της φαντασίας σας. Χαρείτε την ημέρα δουλεύοντας, συγκεντρωμένοι όμως, και το βραδάκι παρέα με τους αγαπημένους σας φίλους. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.